Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, Γιώργος Αντώνης εδώ πέρα. Λοιπόν, καινούργιο βίντεο σήμερα θα μιλήσουμε για μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη, πώς μπορούμε να πετύχουμε τη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη, τι διατροφή πρέπει να κάνουμε, τι προπόνηση και πώς θα κάνουμε προπόνηση. Για αρχή θα πω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η διατροφή. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι 70% είναι διατροφή, το άλλο 30% είναι προπόνηση και ξεκούραση. Λοιπόν, η διατροφή. Και αυτά θα πω και βάσει εμπειρίας μου, αλλά και βάσει το τι λένε και οι κορυφαίοι διατροφολόγοι και στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, και στην Ελλάδα όποιοι ασχολούνται και στο εξωτερικό. Εντάξει, λοιπόν, η διατροφή είναι μακροθρεπτική διατροφή, δηλαδή στάνταρ υδατάνθρακες, στάνταρ πρωτεΐνη και στάνταρ λιπαρά. Κατανοούμε αυτά μέσα στη μέρα μας και τα τρώμε όπως θέλουμε. Εντάξει, δηλαδή τρώμε. Αν θέλουμε να φάμε 2.500 θερμίδες, θα φάμε 2.500 θερμίδες που θα αποτελούνται από υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λίπη. Και θα τρώμε όπως θέλουμε στη μέρα μας. Αυτά τα έχω αναλύσει σε άλλο βίντεο. Δείτε τα προηγούμενα βίντεο για να καταλάβετε τι είναι η μακροθρεπτική διατροφή. Αυτό είναι στάνταρ, δηλαδή πρέπει να το έχουμε στάνταρ αυτό για να κάνουμε τη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη. Τώρα οι περισσότεροι fitness στο YouTube λένε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοιο, δεν χρειάζεται το ένα, δεν χρειάζεται το άλλο. Τέλος πάντων, εμείς μιλάμε για τη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη, δηλαδή να αποκτήσεις μέχρι και τη μικρή ακόμα λεπτομέρεια που θέλεις, να τη βάλεις και αυτή μέσα στη ζωή σου. Τώρα πάμε στο θέμα της προπόνησης. Στην προπόνηση, τι γίνεται τώρα. Η προπόνηση δεν μπορείς να κάνεις. Δεν έχει πολλά είδη προπονήσεων που μπορείς να κάνεις σε μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη. Ένα είδος προπόνησης είναι. Και αυτό είναι το καθαρό bodybuilding style. Δηλαδή δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Σκεφτείτε και εμένα που μου αρέσει πάρα πολύ το calisthenics, η καλλιστενική γυμναστική, δεν έχει την τέτοια αποτελέσματα με το bodybuilding style. Δηλαδή αυτή η απομόνωση που κάνεις στις μυϊκές ομάδες βοηθάει παιδιά πάρα πολύ, αλήθεια σας λέω. Είναι για μένα, εγώ πιστεύω, είναι το καλύτερο, σας δίνει το πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα για μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη. Μιλάμε πάντα για μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη. Οπότε άμα βάλουμε έξω λίγο τα crossfit, τα powerlifting, τα γενικά οι γυμναστικές που ασχολούνται πολύ με lifting και πιο πολύ με δύναμη, δεν θα σε βοηθήσουν τόσο πολύ, η αλήθεια είναι, να το ξέρετε αυτό. Που μπορεί να σε βοηθήσει 100% και να κάνεις τη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη είναι το bodybuilding style, δηλαδή θα πας να κάνεις τη μία μέρα χέρια, θα κάνεις άπειρα σετ στα χέρια σου και δεν θα κάνεις μόνο άπειρα σετ, δηλαδή άπειρα, εντάξει, ενώ κανονικά μέχρι να δεις ότι πιάνονται και νιώθεις ότι έκανες γυμναστική. Θα ξεφύγεις λίγο με το τύπο 4 σετ, δεν θα το σκέφτεις αυτό, δηλαδή θα κάνεις, μπορεί να κάνεις και 5 και 6 και 7 και 8 όταν δεις ότι τα χέρια σου αρχίζουν και πιάνονται και αρχίζει και γίνεται μάτωση. Εδώ η συμβουλή που θα σας δώσω εγώ είναι η πιο σημαντική συμβουλή. Πιστεύω, δεν ξέρω αν την έχει πει και κάποιος άλλος YouTuber αυτή. Εγώ τι έκανα, να πω κιόλας τι έκανα κι εγώ και να σου το μεταφέρω κι εσάς. Έκανα τα δύο πρώτα σετ ή τα τρία πρώτα σετ που ήμουν ξεκούραστος μετά το ζέσταμα, έκανα max κιλά. Δηλαδή πείτε ότι έκανα δικέφαλο, εντάξει. Έκανα στην αρχή το ζέσταμά μου για να μην πιάσουν τα χέρια μου, για να μην πάθω κάποιο τραυματισμό και μετά έκανα max κιλά. Έκανα τα reps μου, πόσο έκανα, 8, 10, 6, όσο έβαζα, ξέρω εγώ, ανάλογα. Και έκανα 2 ή 3 set, έκανα max κιλά. Επειδή όμως αυτό δεν φτάνει, ρε φίλε, γιατί αυτό θα το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά, να πω. Θα κάνεις, πόσο θα κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και 10 λεπτά διάλειμμα. Δηλαδή χέρια κάνεις, εντάξει, 3 set είναι, δεν είναι κάτι τρομερό. Αυτό όμως δεν φτάνει στο σώμα σου. Δηλαδή σε 2-3 set δεν θα καταλάβεις κάτι. Πρέπει να κάνεις παραπάνω σετ. Πρέπει να νιώσεις την αιμάτωση, δηλαδή πρέπει να κάνεις υπερτροφία μετά. Δηλαδή πρέπει, εφόσον έχεις κάνει τη δύναμή σου, έχεις αυξήσει, έχεις ενεργοποιήσει τις βιταμικές ίνες, πας να κάνεις υπερτροφία μετά, να κάνεις αιμάτωση. Οπότε μπορείς να κάνεις και παραπάνω σετ. Βέβαια, αν είσαι πάρα πολύ skinny guy και δεν βάζεις κιλά, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είσαι λίγα παραπάνω κιλά από ό,τι είσαι κανονικά. Δηλαδή αν είσαι 70-70 κιλά, πρέπει να είσαι 73-74 κιλά, να έχεις περιθώριο το σώμα να μην έχει, να έχει δυνατότητα να έχει πάνω, να αποθηκευμένο πάρα πολύ γλυκογόνο στο σώμα του, ώστε να μπορέσει όταν εσύ θα πας να κάνεις τα 3-4 σετ προτροφία σου που θες να κάνεις μετά τη δύναμη που έκανες, να έχει γλυκογόνο, ρε φίλε. Εάν δεν έχει γλυκογόνο και είσαι στα κιλά σου ίσα ίσα και είσαι shredded για παράδειγμα ή είσαι κομμάτια, ρε φίλε, πού θα βρει γλυκογόνο το μυϊκό σου να κάνει μετά την υπερτροφία που θες να κάνεις. Οπότε χάνεις εκεί πέρα.
Να και ένας λόγος που μερικές φορές πρέπει να είστε λίγο παραπάνω κιλά από ό,τι είστε κανονικά. Αλλά υπερτροφία, ρε φίλε, δεν θα βάλεις τα κιλά που είσαι με το ζόρι και το σηκώσεις με το ζόρι. Θα βάλεις κιλά μέτρια προς δύσκολα. Θα το βρείτε εσείς εκεί πέρα, θα καταλάβετε ποια κιλά και που θα βγάζετε 10 επαναλήψεις με τα 1000 ζόρια. Και θα κάνετε άλλα 3-4 σετ. Συνολικά από 6 μέχρι 7, κάπου εκεί μου βγαίνουν εμένα. Τώρα για εσάς δεν ξέρω πόσο θα σας βγει. Πρέπει να το δοκιμάσετε αυτό γενικά και πρέπει να δοκιμάζεις και την προπόνησή σου όταν κάνεις προπόνηση. Αυτό για το κομμάτι της προπόνησης, το κομμάτι της διατροφής το είπαμε. Ξεκούραση οπωσδήποτε σίγουρα. Τώρα το στυλ της προπόνησης είναι καθαρά bodybuilding, να το ξέρετε. Δηλαδή, άμα κάνετε crossfit, άμα κάνετε yoga, εντάξει yoga εννοείται όχι, άμα κάνετε κάποια άλλο στυλ γυμναστικής, όπως calisthenics, όπως κάνω εγώ, τι άλλες γυμναστικές υπάρχουν. Τέλος πάντων, δεν μου έρχονται στο μυαλό. Τώρα, ό,τι άλλο είδος γυμναστικής δεν μπορεί να σας βοηθήσει στη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη. Μπορεί να βοηθήσει στη μυϊκή ανάπτυξη, προσέξτε. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μυϊκή ανάπτυξη με πολλά είδη προπονήσεων, αλλά δεν μπορείς να βοηθήσεις στη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη. Επίσης, η μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη θέλει να μην κάνεις και πάρα πολύ υπερτροφία, γιατί άμα υπερβάλλεις την υπερτροφία θα αρχίσεις να κάνεις να καίς και τους μυς σου, αν δεν έχεις λίγο γόνο μέσα στους μυς. Οπότε δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολύ αερόβιο. Μπορείς να κάνεις αερόβιο, αλλά όχι πάρα πολύ. Εγώ συνιστώ να μην βγάλεις το αερόβιο, να κάνεις, αλλά όχι πάρα πολύ αερόβιο. Δηλαδή να κάνεις ένα τεταρτάκι εκεί κοντά 20 λεπτά και να μην κάνεις κάθε μέρα, να κάνεις 2-3 φορές τη βδομάδα, κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν ξέχασα να σας πω κάτι. Ελπίζω να σας τα είπα όλα, να σας βοήθησα σε κάτι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe για να με βοηθήσετε και εμένα. Και αν έχετε κάποια απορία, αφήστε ένα comment κάτω στα σχόλια, γιατί μου βοηθάει και αυτό να ξέρετε. Και παιδιά, να κάνετε και share, να ξέρετε. Ή να το δείξετε στους φίλους σας. Να το δω και οι φίλοι σας να δουν αυτό το βίντεο. Όποιος γυμνάζεται, να ξέρει πληροφορίες. Εντάξει, τα λέμε.